திருவேறம் பாசங்கலியலகியம் இருமதி சாமியூஸ் και πόσα αντώνας των αιώνων. Αγίες σου αγαπώντας και λες πρέπει εν του ήχους, σύ εν τους εντυπώξες σου. Προσπάθησα να τελειώσω πιο γρήγορα, να μην καθίσω να μιλάω, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε τα πράγματα, τι να μ' ακούσετε όταν γίνεται φασαρία στον εγώ. Όταν... Κάπου ο Χριστός πήγε στην Καπερναούμ και από εκεί πάει για να γιορταστεί το Πάσχα το Εβραϊκό. Υπενθυμίζω γιατί στα σχολεία γινότανε. Τι ήταν το Πάσχα το Εβραϊκό, έτσι. Ήταν η λευτεριά από το ζυγό των Αιγυπτίων των Εβραίων.
διαμέσου της Ερυθράς θάλασσας. Και όσα έγιναν τότε, πολλά από αυτά συμβολίζουν το δικό μας το Πάσχα, το χριστιανικό. Τότε οι γέρος προφήτες, γιατί οι προφήτες ήταν οι φωτισμένοι άνθρωποι από το Θεό. Και ένας προφήτης που είναι ένα προς το μεγάλο, που έπρεπε από εδώ από μέσα στο Θεό. Θεές και νεκρό, ανά το θάνατο πατή σας, γιατί σε τη σβλήμαση ζωή, καλύψαμε το όρος αγέρθει ο Κύριος. Η Αγία Χριάς, μια φορά ξεπάνταση μας, Χριστός ανέχει χρόνια πολλά σε όλους, βοήθειά μας στην Παναγία. Δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα εδώ στο Μουσκοπόδι. Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους συντοπολίτες μου. Βρισκόμαστε σε ένα κλεισάκι στη ζωοδόχο πηγή στο περιαστικό δάσος της πόλης μας. Ένα τοπίο φανταστικό, όμορφο, με αυτό το κοσμί, το πανέμορφο αυτό το κλεισάκι, το οποίο θα πρέπει να το διατηρήσουμε ως κόριο θαλμών, να το αξιοποιήσουμε, ώστε να το κάνουμε πιο, αυξήσουμε την επισκεψιμότητα και να αυξήσουμε και για την πόλη μας τα έσοδα και τον κόσμο να έρχεται να επισκέπτεται εμάς. Πιστεύω ότι η επόμενη δημοτική αρχή θα θέσει ως πρώτη προτεραιότητα το σημερινό τόπο που βρισκόμαστε και θα προχωρήσει στην αξιοποίησή του. Καλημέρα, Δημάρχε, από το Μοσκοπόδι, Θήβας. Μία μέρα σήμερα εορτάσαμε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Πράγματι σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, της Παναγίας μας. Και μάλιστα στο χώρο που γίνεται, στο Μοσκοπόδι μας, την κάνει ακόμα καλύτερη. Θα πρέπει να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και στους δημότες μας να έχουμε πρώτα υγεία, να είμαστε καλά όλοι, να συνεχίζουμε τη ζωή μας, να βοηθάει ένας τον άλλον, να είμαστε ενωμένοι. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να έχουμε σήμερα με την κατάσταση που έχουμε διανύσει και δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα. Να είναι όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά με υγεία. Ευχαριστώ πολύ.